10 νέες ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων θα δημιουργηθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας για την αποσυμφόρηση των νησιών του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, με το κύριο βάρος να σηκώνουν η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα. Αυτό προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μεταφορά συνολικά 20.000 προσφύγων στην ενδοχώρα, το οποίο θα ξεδιπλωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη μετακίνηση 9.000 ατόμων μέχρι τέλος του έτους, ενώ η δεύτερη φάση προβλέπει τη μεταφορά 11.000 ατόμων στις αρχές Ιανουαρίου του 2020. Τη δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Sky, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη μιας ενιαίας πολιτικής ασύλου στην Ευρώπη. Και υπήρχε γενικά μια μεγάλη χαλαρότητα. Το σύστημα λοιπόν σφίγγει. Όποιος δικαιούται άσυλο θα το παίρνει γρήγορα. Μάλιστα. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο θα επιστρέφει είτε στην Τουρκία είτε στη χώρα προέλευσής του σε συνεργασία και με την Ευρώπη. Και ναι, κύριε Αυτιά, θα δημιουργηθούν κλειστά, ελεγχόμενα δηλαδή, προαναχωρησιακά κέντρα. Βολές στην κυβέρνηση στο ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού εξαπέλυσε ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, μιλώντας στον 984 και στον Γιώργο Σαχίνη. Έκανε λόγο για προπαγάνδα και προσπάθειες διχασμού του ελληνικού λαού. Σε μια δύσκολη κατάσταση, καμία σχέση με το 15 και με το 16 που τα καταφέραμε, σε μια δύσκολη κατάσταση διχάζουν το λαό, δημιουργούν πανικό, καταργούν την αλληλεγγύη. Κάνουν προπαγάνδα, λένε ψέματα. Πόσες φορές ακούσατε εσείς για τη φύλαξη των συνόρων, για το σφράγισμα του Εύρου? Εγώ δεν κατηγορώ ότι δεν σφραγίστηκε ο Εύρος. Εγώ ξέρω ότι ο Εύρος δεν σφραγίζεται. Σφραγίζεται μόνο αν πάει να μπει πολεμικός εχθρός μέσα. Γίνεται μια προπαγάνδα, δεν γίνεται μια διαχείριση. Κάθε μήνα βγαίνει ένα καινούριο σχέδιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι δεν έχει σχέδιο ολοκληρωμένο για να αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα. Βλέπουμε φαινόμενα και ευτράπελα σε σημεία της χώρας όπου δεν είναι προετοιμασμένες τοπικές κοινωνίες, αλλά και αντίστοιχα η κυβέρνηση με άκομψο και μη προγραμματισμένο τρόπο καλείται να λύσει το ζήτημα. Κοιτάξτε, η αποσυμφόρηση στα νησιά πρέπει να γίνει υποχρεωτικά. Όμως, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Πρέπει να δούμε πού πάνε. Πάνε σε καλύτερες συνθήκες, πάνε σε χειρότερες συνθήκες. Και πώς πρέπει η κοινωνία τελικά να αποδεχτεί αυτούς τους ανθρώπους? Είναι έτοιμη η κοινωνία να τους αποδεχτεί? Είναι ότι δεν έχει σχέδιο, δυστυχώς. Χρειάζεται μια ψύχρεμη αντιμετώπιση, μια νυφάλια αντιμετώπιση, χωρίς φοβικές φωνές και χωρίς να ξεχνάμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Αυτό που λέει ο Σμινάς, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο το προσφυγικό αυτή τη στιγμή αναδεικνύει και καταδεικνύει την ανυπαρξία της Ευρώπης. Είμαστε μεταξύ σφύρα και άκμονος. Δηλαδή, από μια μεριά έρχονται αυτά τα τεράστια κύματα μεταναστών και αυτών των ανθρώπων όλων, και από την άλλη μεριά η Ευρώπη έχει κλειστά σύνορα. Εν τω μεταξύ, η Κρήτη διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά φιλοξενίας προσφύγων σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως ανώτατο όριο το 1% και σύμφωνα με τον επίμαχο σχεδιασμό, 2.000 πρόσφυγες θα μετακινηθούν σε ξενοδοχεία έως 15 Νοεμβρίου, ενώ η επόμενη ημερομηνία κλειδί είναι 20 Νοεμβρίου, οπότε θα μεταφερθούν επιπλέον 2.000 πρόσφυγες σε ξενοδοχεία. Στις 6 Δεκεμβρίου θα αποχωρήσουν από τα νησιά 4.000 πρόσφυγες, ενώ στις 5 Ιανουαρίου του 2020 προβλέπεται η μεταφορά 11.000 ατόμων.